Οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως νομαρχιακό μέγαρο που τα τελευταία χρόνια στεγάζει τις υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας στο Ρέθυμνο. Όμως το εμβληματικό αυτό κτίριο της Οχώρας, το οποίο αποτελεί ένα από τα ιστορικά μνημεία της πόλης που οικοδομήθηκε κατά το 1845, δεν είναι άλλο από το ανάκτορο του πρίγκιπα Γεωργίου, καθώς το 1898 χρησιμοποιήθηκε ως έκτακτη κατοικία του ύπατου αρμοστή της Κρήτης. Από το χρόνο της οικοδόμησής του μέχρι και σήμερα το κτίριο έχει αλλάξει πολλές φορές χρήση, ενώ αρκετές είναι και οι παρεμβάσεις που έχει δεχτεί για να αντέξει στο πέρασμα των χρόνων. Το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε να αναβαθμίσει ενεργειακά το εν λόγω ιστορικό μνημείο που στεγάζει τις υπηρεσίες της, με το Σταύρο Αρναουτάκη να τονίζει ότι εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ 1.300.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημοσίων κτιρίων, που είναι ένας στόχος και για αυτή την περίοδο αλλά και για την επόμενη, με την προετοιμασία που χρειάζεται από τους φορείς, και σήμερα είμαστε στην εξέλιξη αυτή να υπογράψω τη σύμβαση με τον ανάδοχο προϋπολογισμού 1.300, που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και θα υπάρχει μια σημαντική εξοικονόμηση. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφει ήδη και τα έργα που θα γίνουν περιλαμβάνουν παρεμβάσεις από τη στέγη και τα πορτοπαράθυρα μέχρι θερμομόνωση και υγρομόνωση του κτηρίου. Δηλαδή μια πάρα πολύ καλή δουλειά για το κτίριο αυτό, το οποίο είναι το πλέον εμβληματικό κτίριο της περιφέρειας αλλά και της Κρήτης ολόκληρης. Οπότε το οφείλαμε στο κτίριο αυτό να γίνει. Παράλληλα, όπως τόνισε η Μέρη Ιωνή, υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη και για τη στατική επάρκεια του κτιρίου της αντιπεριφέρειας, η οποία μόλις εξασφαλίσει το πράσινο φως από το ΚΑΣ, θα ξεκινήσει και το έργο αυτό ύψους 1.000.000 ευρώ. Οπότε και με την ένεση αυτή στα στατικά του, πιστεύω ότι θα αποδώσουμε ένα κτίριο πολύ καλύτερο στους Ρεθυμνιώτες, αλλά και στην Κρήτη ολόκληρη και στους επισκέπτες μας, από ό,τι το παραλαμβάνουμε. Για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της αντιπεριφέρειας, θα πρέπει να ξυλωθεί η υπάρχουσα στέγη και να φτιαχτεί από το μηδέν. Αυτό προϋποθέτει καλές καιρικές συνθήκες, δηλαδή προγραμματίζεται να γίνει τους θερινούς μήνες, ώστε να μην σταματήσει η λειτουργία των υπηρεσιών της αντιπεριφέρειας. Αυτό θα πρέπει να γίνει καλοκαίρι, δηλαδή σε περίοδο που δεν θα βρέχει, γιατί όταν θα φύγει όλη η στέγη, καταλαβαίνετε ότι κάτω είναι αρχεία, είναι υπολογιστές κτλ. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στις εργασίες αυτές. Η υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, θα λειτουργεί κανονικά. Γι' αυτό είπαμε να ξεσκεπάσουμε το κτίριο καλοκαίρι, καλοκαιρινούς μήνες, πιστεύοντας ότι δεν θα έχουμε μεγάλες βροχές που να δημιουργήσουν ένα θέμα στο κτίριο. Σε ό,τι αφορά τέλος το έργο της στατικής επάρκειας, οι εργασίες που θα ξεκινήσουν από τα θεμέλια του κτιρίου προϋποθέτουν τη μετακόμιση των μισών υπηρεσιών της αντιπεριφέρειας στις άλλες μισές που στεγάζονται στην απέναντι πτέρυγα και αντίστροφα. Ενώ το χρονοδιάγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προβλέπει την εκτέλεση εργασιών για 2 χρόνια.